Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα φετινά καιρικά φαινόμενα καταθάρτουσα τρία κατά την άποψή μου είναι φυσιολογικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν θα εμφανίζονται εποχιακά, αλλά κάθε χρόνο πλέον. Γνωρίζετε όλοι ότι η παιδινή ζώνη του Δήμου μας και ειδικότερα οι εκβολές του Τάνου περιλαμβάνονται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου του κοινού, όπως έχουν χαρακτηριστεί. Και αυτές έχουν περιγράφουν σε εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης κινδύνων του κοινού. Πρόσφατο δημοσίευμα ενός τοπικού site αναφέρει ότι και έχει και φωτογραφικό υλικό που καταγράφει το Τάνος αλλά και η ευρύτερη περιοχή μέχρι την Γλυφάδα πλημμυρισμένα, με πλημμυρισμένα σπίτια, παλιότερη φωτογραφία, και γράφει τεκτημένο ότι ο φιάρχος που ακούει στο όνομα Τάνος κάθεται μόνιμα στο εδόλιο του καταγορωμένου σαν οφείλους πέντους για τις πλημμύρες και συνέπεια αυτών τις καταστροφές στην περιοχή του παραλίου Άστρος που έχει μόνο και παραπέμπει σε μια φωτογραφία. Επίσης, λέει, συνηθίζει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται κοντά στην εκβολή, γιατί στενεύει και χαμηλώνει απότομα η κήτη του και από τα 100 μέτρα πλάτος που έχει στο ύψος στο κάτω δεκάμα φτάνει τα 20 μέτρα σχεδόν του γεφύρου του Δέντρα. Και το τελευταίο διάστημα, των 4 μηνών, έχει ξεκινήσει 2 φορές. Αυτό το δημοσίευμα ήταν στις 8 Φεβρουαρίου, που έχει το χμερί. Επίσης, μέσα από εκεί αλλιεύσα το εξής, ότι συνεχίζει με ρεπορτάζ και λέει ότι οι κατοικούντες κοντά σε εκβολές του Τάρνου εντόπισαν το πρόβλημα και απέστειλαν σχετικό έργο στις 27 Δεκάτου 18 στο Δήμο Βόρειας Κοινωρίας, ο οποίος πέταξε τον παράκι στην περιφέρεια στις 5 Δεκάτου 18 με τον γνωστό κόλπο, αυτό γράφει το ρεπορτάζ, της αναρμοδιότητας. Είναι πλεονασμός να πούμε ότι και οι δύο, Δήμος Βόρειας Κοινωνίας και Περιφέρεια Πελοποννήσου, επίησαν την ίσα. Ας σημειωθεί ότι οι κάτοικοι απευθύνουν κάθε χρόνο το ίδιο αίτημα διαχρονικά σε όλες τις δημοτικές αρχές που δείξαν το Δήμο Βόρειας Κοινωνίας να λαφεύουν εκτοματέο. Και έχει και φωτογραφικό υλικό και από τα έργα και την αγιογραφία της σχετική. Επίσης, ένα άλλο τοπικό site έχει κάνει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για τις ζημίες που έχει υποστεί η μεγάλη γέφυρα του Τάνου, η γέφυρα που οδηγεί από το Άστρο στο Άργος, και ρωτά τους αρμοδίους τι μέλη γενέστε για την επίλυση αυτού του προβλήματος, του καυτού προβλήματος, γιατί όλοι οι παλιότεροι θα θυμόνται ότι σε μια αντίστοιχη πλημμύρα είχε παρασυρθεί η γέφυρα και είχε καταστραφεί. Για τους παλιότερους θα θυμίσω ότι το φαινόμενο της πλημμύρας στην περιοχή της Γλυφάδας είναι πάρα πολύ συχνό. Το 97, το 2003 που θα θρυμούσαμε και θύματα αν δεν υπήρχαν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις κτλ. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που συνεχώς παραλαμβάνεται. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχει πάρα πολύ γνωστό το πρόγραμμα Φιλόδημος, να το ξέρετε άλλωστε, και επειδή στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόσφατα, μάλλον όχι πρόσφατα, τρέχει μια πρόσκληση επιδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 15 Δεκάτου του 18 με ημερομηνία έναρξη των καταθέσεων 10 Δεκάτου και ημερομηνία λήξη 18 Τρίτου 18 Μάρτη, σύμφωνα με την οποία μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σε δυνητικούς φορείς που είναι η ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς επίσης και στη ΔΕΙΑ με αρμοδιότητα εκτέλεση έργων αποχέτευσης των οδείων για αυτό. Κύριε Δήμαρχε, επειδή συνέχεια ακούμε εδώ για προτάσεις που καταφέρουμε στο Φιλόδημο, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάνει μια ενέργεια, κάποια ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή, όπως είπα, ότι το πρόβλημα στην περιοχή του Τάνου και ιδιαίτερα στις εκβολές εμφανίζεται συνεχώς με αποτέλεσμα να καταστρέφουν οι περιουσίες και να κινδυνεύουν άνθρωποι. Αν δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, κάλεστε αν έχετε κάνει κάποιες παρεμβάσεις στην περιφέρεια, ούτως ώστε να υποβληθεί η συγκεκριμένη πρόταση, γιατί όπως σας είπα, η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται η πρόσκληση απευθύνεται στις περιοχές που είναι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και η συγκεκριμένη περιοχή, αν μπείτε στο αντίστοιχο site, θα δείτε ότι εντάσσεται σε αυτές τις περιοχές, άρα ήταν σε επιλεξιμότητα να κατευθυνθεί η πρόταση. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση να γίνει στο